ενημέρωση από το Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Όλα ανοιχτά για την παραμονή του Ζακ Όγκα στο Παναθηναϊκό Superfoods. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 24χρονο σέντερ βρήκε ομάδα στο NBA που δεν προσφέρει όμως εγγυημένο συμβόλαιο και είναι σε επαφές με τους πράσινους ώστε να βρεθεί λύση. Σήμερα λύγει η προθεσμία και για τον Chris Singleton. Σχεδόν βέβαιοι θεωρούν στο Βέλγιο τη μετακίνηση του μέσου Γιγιόν Ψηλέ στον Ολυμπιακό, σε νέα στην Τουρκία και για τον αριστερό μπακ Λουίς Ιμπάνιες της Τραμζοσπόρ. Σίγουρος για την ετοιμότητα της ομάδας στο πρώτο μάτς με την Παρτιζάν, δήλωσε ο Μπέσνικ Χάση μετά το φιλικό 1-1 με τον Αστέρα Τρίπολη στην Πασαξεχήρ, υπογράφει ο Ντακώστα. Να βάλουμε καρδιά για να είμαστε έτοιμοι. Το μήνυμα του Μαλόγη Χιμένεθ Σινάικ μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Γάντη στο τελευταίο φιλικό πριν τα παιχνίδια με την Τσέσκα Μόσχας. Καμία ανησυχία για Κλωναρίδη που αντικαταστάθηκε μετά από χτύπημα στον Αστράγαλο. Ανοιχτά για όλους από σήμερα τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν. Επέκταση συμβολέου με αυξημένες αποδοχές ζητάει από τον Παναθηναϊκό ο μάνατζερ του Νίκλας Χουλ για να αποσύρει την προσφυγή θέμα χρόνου του διαζύγιο με Τελάντερ. Στις 9 το φιλικό με την Αλκμάρ, στο οποίο θα πάρουν χρόνο συμμετοχής Λουτσιάνο και Καμπέσας. Μετάδοση από το Sport FM τηλεοπτικά από τον Nova Sports 1. Την περίπτωση του Σέρβου Μέσου Ράντοσλαβ Πέτροβιτς της Sporting Λισαβόνας φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ, όπως γράφει η Arena Press. Προτάθηκε και ο Ισπανός Ρούμπεν Πάρντο της Σοσιεδάδ σε μία το μεσημέρι παρουσίαση της νέας φανελάς. Στα πρωί τελικά του Ευρωμπάσκετ Νέων Ανδρών που διεξάγεται στην Κρήτη προκρίθηκε η εθνική ομάδα που νίκησε 56-49 το Μαυροβούνιο. Κορυφαίος ο Χαρδαπούπουλος με 14 πόντους και 8 rebound. Σημερινή αντίπαλος για την τετράδα η Λιθουανία. Δυσαρέσκεια και του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο Παναθηναϊκό Superfoods για τη μειωμένη πώληση εισιτηρίων διαρκείας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Προβάδισμα για την απόκτηση του Χαραλαμπόπουλου με ότι μορφή δανεισμού από τους πράσινους έχει ο ΠΑΟΚ. Πουλάρι για την απόκτηση Playmaker ο Ολυμπιακός, ψηλά στη λίστα ο Brian Roberts. Εξετάζονται επίσης οι Queen Cook και Norris Cook. Σήμερα εκείνη η προθεσμία του Νικόλα Κουνουτίνου για το NBA, αλλά όλα δείχνουν παραμονή του Σέρβου Σέντερ. Στις 4.30 έρχεται στην Αθήνα για τις ίδιες εξετάσεις ο Αμερικανός Power Forward Center Jamel McLean. Η Εθνική Πόλο Γυναικών αντιμετωπίζει στις 12 παρά 10 την Αυστραλία και την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Υγρού Στίβου που διεξάγεται στην Βουδαπέστη. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤΔΙΟ. Το εισιτήριο για τον τρίτο προγραμματικό γύρο του Champions League πήρε ο ΑΠΟΕΛ που νίκησε 1-0 την Ντουντελάντ και στο Λουξεμβούργο. Επόμενη αντίπαλος η Ρουμανική Βιτορούλ. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.